στην κάμερα της εκπομπής Ελένη όπου προβάλλεται μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Μέγκα, παραχώρησε δηλώσεις ο Παναγιώτης Χατζηδάκης. Ο ίδιος μίλησε μεταξύ άλλων για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του μετά από τον ερχομό του παιδιού του. Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Χατζηδάκη, μετά τη γέννηση του παιδιού σταμάτησα να ασχολούμαι με ασήμαντα πράγματα. Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να είσαι και καλός σύντροφο έπρεπε να προσέχω τη χαρά, ώστε και εκείνη να προσέχει το μωρό. Με το γιο μου έχουμε ρουτίνες, δικές μας στιγμές. Η χαρά είναι ήρεμη δύναμη και ήθελα να είναι η μητέρα των παιδιών μου. Ο τοκετός ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μου. Θέλω ο γάμος να γίνει στην αντίπαρο σαν ένα πάρτι. Έχω περάσει καταθλίψεις. Τώρα με το παιδί φοβήθηκα περισσότερο από όσο έχω συνηθίσει. Τα Χριστούγεννα για μένα είναι οικογενειακές στιγμές. Η τρυφερή φωτογραφία με το γιο του από τις διακοπές τους. Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης από την ημέρα που έγινε πατέρας προσπαθεί να περνάει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τον αγαπημένο του γιο. Ο γνωστός παρουσιαστής είναι αρκετά ενεργός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αυτή τη φορά επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα καθώ πέρα από τι καλοκαιρινέ διακοπέ που απολαμβάνει στο νου του είναι και οι καταστροφικέ πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Χατζηδάκη θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα καθώ έγραψε χαρακτηριστικά στη Λεζάντα: Τι φτε και εσύ, έτσι όπω τα κάναμε, αυτό που σίγουρα μπορεί να προσπαθήσει, είναι να κάνει τον κόσμο καλύτερο από, τι τον βρήκε.